μέσα στο τίποτα υπάρχει μια γλώσσα. Περισσεύει το φως και μέσα στο τίποτα κεραίει προς τα έξω. Περνά στην καρδιά μου, φλεβίζει στο χέρι μου. Ζητά να το υπώ, να το γράψω, αλλά πώς, αλλά πώς να το γράψω. Δεν βρίσκω τις λέξεις για την απ' του κόσμου, το πλούτο πιο λίγες, πιο λίγες ακόμα. Των γεγονότων της άνοιξης προσπαθώ συμμετέχω, επιμένοντας όλα, όλα τα δάκρυα μου. Ηλιοφόρος με τα γάνατα. Η ψυχή μου έχει αμέτρητα χέρια. Αν τα πλώσει παντού, θα γεμίσουν τον κόσμο. Και οι πέτρες που μου φέρες και αυτές που μου δίνει το σύμπαν ολόκληρο, μπορεί και να φτάνουν. Δεν είναι περισσότερες, ούτε λιγότερες από όσες μπορώ. Κι αν μου φέρνες ένα βουνό, θα μπορούσα να το κόψω. Αντάτα, έξω από το σπίτι μου. Κι αν δεν τα τραγουδήσετε, τα λουλούδια θα μεγαλώσουν. Κι όπως από καταβολής φωτός, θα είναι φρέσκα τα χρώματά τους. Δεν έχει ανάγκη η θάλασσα. Ανάγκη έχει η αγάπη. Τα λουλούδια θα μεγαλώσουν κι όπως από καταβολής φωτός θα είναι φρέσκα τα χρώματα τους. Δεν έχει ανάγκη η θάλασσα, ανάγκη έχει η αγάπη. Τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο ταΐγετος? Έχει πληγές, κλαίει με λυγμούς. Είναι ακροτηριασμένος, δεν έχει ανάγκη. Ο Έσπερος, ο Θεός, το ηλιοβασίλεμα. Thank you.
Πριν συνεχίσουμε, θέλω να πω δύο λόγια. Ότι είναι καταρχήν μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που είμαι συνεργάτης του Μπάμπη και είμαι από τους ανθρώπους που επιλέγει ο Σύλλογος και άλλες φορές για να συμμετέχω σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο αυτό εδώ που λέτε. Και πρέπει όλοι, αρμόδιοι και μη αρμόδιοι, να στηρίξουν αυτό που γίνεται. Είναι μεγάλη υπόθεση στα παιδιά μας να βρίσκονται σε αυτό.